Θέλει κάτι ο κύριος ώρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από μένα. Πριν ξεκινήσω την εισήγησή μου, θα ήθελα λίγο να δούμε ένα μικρό βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο εν λόγω πρωτοψάλτης του ναού. Τώρα θα ξεκινήσω, ωραία. Ιεροψάλτης που είδαμε είναι ο πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Οχυλή Λαρίσης που κοσμεί το ανολόγιο του ναού για πάνω από 50 χρόνια. Γεννήθηκε στην Οικίσχεν της Καβάλας το 1940 και τα πρώτα του κηρτήματα στη μουσική τα πήρε κοντά στον τοπικό πρωτοψάλτη Αθανάσιο Μπάρμπα. Στη συνέχεια, στην ηλικία των 16 ετών, μαθητεύει στον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αείμνης του Αθανάσιο Καραμάνη, από τον οποίο πήρε πολλά εφόδια σε ό,τι αφορά την ορθή ερμηνεία των ψαλωμένων. Πρώτο του αναλόγιο ήταν αυτό της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Σερών το έτος 1957. Από το 1958 έως το 1961 υπηρέτησε ως πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καβάλας και το 1962 ως στρατιώτης στον Ιερό Ναό Ισοδύων στη Δράμα. Από τις 15 Μαρτίου του 1963, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, υπηρετεί ως πρωτοψάλτης στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Οχυλίου Λάρισας, όπως προαναφέραμε. Έχει ψάλει σε πολλούς πανηγυρίζοντες ναούς στην Ελλάδα, έχοντας αποκτήσει χιλιάδες φίλους και θαυμαστές της ψαλτικής του τέχνης. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, εκτιμώντας τις ικανότητές του και τη μεγάλη προσφορά στη διάδοση της ζωντανής μουσικής, τον Αύγουστο του 1969 και για ένα μήνα περίπου τον φιλοξένησε προκειμένου να ψάλει σε διάφορες εκκλησίες της πόλης. Εδώ τον βλέπουμε σε μια φωτογραφία στην Κωνσταντινούπολη το 1969, όταν τον κάλεσαν εκεί. Όπου ακριβώς έτσι όπως κοιτάτε εσείς αριστερά βλέπουμε τον τωρινό άρχοντα πρωτοψάλτη, τον κύριο Αστέρη, και ακριβώς δίπλα του τον τότε άρχοντα πρωτοψάλτη, τον κύριο Νικολαίδη. Τώρα βέβαια κάποιοι άλλοι μπορεί να γνωρίζετε και κάποιους άλλους που υπάρχουν εκεί στη φωτογραφία. Οι περισσότεροι εκ των σύγχρονων μουσικών, ιεροψαλτών, μελουργών, ακόμη και θεωρητικών, γνωρίζουν τον κύριο Γιαζίδα Σκαλούδη ως τον μονοδό και ερμηνευτή που μόλις είδαμε στο βίντεο που προηγήθηκε. Με τη σημερινή μου εισήγηση θα ήθελα να δούμε μια άλλη πλευρά αυτού του πρωτοψάλτου, την πλευρά του κλασικού μελουργού. Στουντιακές ηχογραφήσεις, καθώς και χειρόγραφα του εκδομένα, δυστυχώς δεν έχουμε. Εδώ να κάνουμε μια αναφορά λίγο ότι την μοναδική τύχη να τον δει μέσα σε στούντιο ήταν ο μονάχα ο κύριος Δριανάκης, ο οποίος τον έζησε
για ένα μικρό διάστημα μέσα στο στούντιο, για λίγα λεπτά της ώρας, όπου η εν λόγω ηχογράφηση υπάρχει, αλλά βέβαια δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ως μαθητής του και λαμπαδάρι, ώστε έχω στην κατοχή μου λίγα χειρόγραφα του δασκάλου μου, που θα ήθελα να σας τα παρουσιάσω σήμερα και να γνωρίσουμε τον ερμηνευτή και μονοδό Κυριαζή Δασκαλούδη ως μελουργό. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο μουσικό κείμενο, που είναι το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερνού της εορτής του Αγίου Αχιλλείου Ιεραρχίας Κανών, μελοποιημένο σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Στο εν λόγω δοξαστικό, ο υμνογράφος μας δίνει κάποια ενδιαφέροντα και θελκτικά χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητας του Αγίου Αχιλλείου, χαρακτηρίζοντάς τον ως Ιεραρχίας Κανών, Εκκλησίας Προπύργιων, Μιμητή των Αποστόλων, δηλώνοντάς τον έτσι κάτοχο και συνεχιστή της Αποστολικής Διαδοχής. Χαρακτηρίζοντας τη ζωή του ως αγγελική θαύμαση πιστούμενη και ως συναπόστολο, ζητάμε ώστε οικέτευε σώζεστε τους εμεγαλύνοντας. Ο Χρύσανθος στο μέγα θεωρητικό του μας αναφέρει: «Το ήθος του πλαγίου Τετάρτου σώζει χαρακτήρα κλείνοντα εις το θελκτικόν, ειδονικόν και ελκυστικόν εις τα πάθη, δια τούτο και οι κόμοι κατά τούτον των ήχων εμελίζοντο ως επιτοπλίστων». Ως προς τη μελοποίηση του τώρα από τον, του δοξαστικού από τον λόγο πρωτοψάλτη, καθ' όλη τη διάρκεια του μουσικού κειμένου δεν παρουσιάζονται αλλαγές σε άλλους ήχους, γέννη με τη χρήση φθορών ή χρωών, αλλά διατηρεί το ύφος και το ήθος πλαγίου Τετάρτου. Η έκτασή του κυμαίνεται καθαρά στην παραδοσιακή φωνητική περιοχή, διατηρώντας την κλασική φόρμα και γραφή, κινούμενη στα δύο τετράχορδα της μέσης κλίμακας από τη βάση μέχρι το νι της νήτης, ξεπερνώντας μόνο μία φορά τα όρια της κλίμακας, φτάνοντας στο ανώτερο σημείο, τον άνω πά της νήτης, ενώ από την άλλη δεν κάνει καθόλου χρήση της βαρείας κλίμακας. Δεν παρεμβάλλει νεοφανείς, πρωτοσύλληπτες και πρωτοφάνταστες θέσεις και μέλη, παρά μονάχα κάνει χρήση κάποιων εκ παραδόσεως μελισμάτων, όπως για παράδειγμα πενταστής με κλάσμα. Γίνεται χρήση όλων των στοιχείων και των χαρακτηριστικών του πλαγίου Τετάρτου. Κάνει ατελείς καταλήξεις κανονικά στους φθόγκους Β και Δ, κανονικά τελικές στο φθόγκο Νι, εκτός από μία μεμονωμένη ατελή κατάληξη στο φθόγκο Π, κάνοντας χρήση του κουφίσματος, συνηθισμένη θέση που τη συναντάμε στο παλαιό αργό στη χειράριο, θεμελιώντας τον πρώτο ήχο σε αυτή τη μουσική γραμμή, τονίζοντας έτσι με γλυκύτητα, σεμνότητα, ηλαρότητα και μεγαλοπρέπεια τη ζωή του Αγίου ως ζωή αγγελική θαύμαση πιστούμενη. Στη συνέχεια του ύμνου και στην αμέσως μουσική γραμμή και ο λόγος θεόσοφος κάνει χρήση της διπλής βαρείας, θέση που συναντάμε στην παλαιά παπαδική. Ερμηνεύοντας θεολογικά τον ύμνο, παρατηρούμε ότι ο μελουργός προσδίδει μια μελωδική αποτύπωση των νοουμένων, μια μίμηση προς τα νοούμενα, όπως μας αναφέρει και ο Χρύσανθος, με κίνηση του μέλους στο οξύ τετράχορδο, στις λέξεις έλαμψη, νικέτευε, σώζεστε, χαρακτηριστικά και ιδιότητες του Αγίου Αχιλλείου. Στη συνέχεια θα δούμε κάποιους πίνακες όπου κάνω κάποια σύγκριση, προσπαθώντας να βρω κοινές θέσεις από το 11ο Ιωθινό, τον Ασηματαρίου, με το δοξαστικό που έχει μελοποιήσει ο Κυριαζής Δασκαλούδης. Εδώ βλέπουμε ότι όπως στο δοξαστικό η πρώτη κατάληξη της πρώτης μουσικής φράσης γίνεται στον Δ, το ίδιο πράγμα πράττει και ο εν λόγω μελουργός. Εδώ έχουμε μία άλλη μουσική γραμμή αρχωμένη εκ του ελκουμένου Πα. Βέβαια το ιδανικότερο θα ήταν να είχαν και την ίδια κατάληξη στο φθόγκο Δ. Βέβαια εδώ κοιτάμε μονάχα ότι έχουμε ότι στον πλάγιο τέταρτο κάνει χρήση τον ελκόμενο Πα να αρχίσει η μουσική φράση, όπως ακριβώς γίνεται και στο ανασηματάριο. Τώρα βέβαια θα ήθελα να πάμε λίγο αντίστροφα. Αν απογυμνώσουμε τη θέση του δοξαστικού Ιεραρχίας Κανών από τα γοργά, καθώς και από τις μελικές αναλύσεις, και πάρουμε και τη θέση από το δοξαστικό το Ιωθινό το 11ο, ίσως να βγάζουμε την ίδια θέση. Βέβαια μόνο που η μία αρχίζει από τον Ι, η άλλη αρχίζει από τον Πα, αλλά ουσιαστικά είναι ο ίδιος σκελετός. Αυτό το πήγα λίγο αντίστροφα, δηλαδή θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι αν απογυμνώσουμε τη μελοποίηση από τα γοργά, τις μελικές αναλύσεις που έχει κάνει ο εν λόγω πρωτοψάλτης, ίσως οδηγηθούμε σε περισσότερες παραδοσιακές θέσεις. Προχωρώντας, έχουμε μια διαπίκυλση μουσικής γραμμής αρχωμένης εκ του Νι και καταλυγούσης στον Δ. Ένα τέταρτο παράδειγμα είναι η κατάληξη στον Νι με επιπλέον διαπίκυλση, βέβαια στο δοξαστικό άρχεται από τον Δ, αλλά από το μέσο και μετά είναι ουσιαστικά μία ίδια γραμμή, μόνο που εμπεριέχει κάποια διαπίκυλση. Δεν ήταν εύκολο να μας ψάχνει
Βεβαίως. Μοναχά του Κυριαζή, όχι του Ιωθυμού. Ωραία, ωραία, ναι. Γιατί όχι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πρώτη. Νι παβού πανί ιεραρχίας κανόν και εκκλησίας προπυργίων. Εν τω μεταξύ πηγαίνουν οι γραμμές όπως πηγαίνει και το δοξαστικό. Ως μιμητής Αποστόλων οφθήσα χείλη εώσιε. Τώρα βέβαια, με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Με συγχωρείτε, αλλά νομίζω να μην κάνουμε τώρα εξέταση οδείου εδώ πέρα. Παρακαλώ να συνεχίσει η εισήγηση κανονικά. Στο τέλος, αν θέλετε οποιαδήποτε παρατήρηση. Βέβαια, εδώ δεν συνεχίζει, κύριε καθηγητά, λίγο το μέλος ίδιο, έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπω μια άλλη μελική ανάλυση καταλήξεως με επιπλέον διαπίκυλση. Στο Εθνό το πρώτο και... Και ο Λόγος Θε ο Σοφός. Οπα. Και εδώ φτάνουμε στην κατάληξη, όπου έχουμε την κατάληξη του δοξαστικού, καθώς επίσης και την κατάληξη από το εν λόγω δοξαστικό. Τους εμέγα μακαρίζοντας. Η δεύτερη μουσική σύνθεση την οποία θα ήθελα να παρουσιάσω είναι τα λειτουργικά σε ήχο τέταρτο λέγετο. Σε όλους τους στίχους των λειτουργικών κινείται στα φυσικά γνωρίσματα του ήχου, δίχως δάνεια από άλλους ήχους, χρήση φθορών ή χρών. Διατηρώντας και εδώ κλασική φόρμα και γραφή, δίχως προσθήκης νεωτεριστικών μελισματικών θέσεων, εξαντλώντας μέσω της κίνησης των κλασικών θέσεων όλο το ήθος και το ύφος του τραγουδιστικού λεγέτου. Παίζει με αντιθέσεις, κινούμενος είτε στη βάση του ήχου είτε στην κορυφή του πενταχόρδου, και από εκεί ή κατέρχεται προς τη βάση του ήχου ή ανέρχεται στην αντιφωνία αυτού και γενικά στην υψηλή περιοχή. Ειδικά σε σημεία όπως θα δούμε που θέλει να δώσει έμφαση μελικά στο θεολογικό νόημα λέξεως ή προτάσεως. Στον πρώτο στίχο, Πατέρα Ιών, όπως και σε όλους τους στίχους των λειτουργικών, παρατηρούμε ότι κάνει χρήση μουσικορητορικού σχήματος, δηλαδή χρήση φυσικών μελισματικών θέσεων, όχι εκτός παραδόσεως, στοχεύοντας την ολοκλήρωση των μουσικών φράσεων, στηριζόμενος πάνω στα λόγια του ύμνου, έτσι ώστε το μέτρο τόσο του ύμνου όσο και του μέλους να καταλήγει στον ήχο τέταρτο λέγετο. Στο Θυσίαν Ενέσεως του στίχου Έλεον Ειρήνης, κάνει χρήση του πενταχόρδου συστήματος με το μέλος από τη βάση του ήχου Βου να εκτινάσεται στο οξύ τετράχορδο στο φθόν Κοζό, θέση που τη συναντάμε στις καταβασίες Ανοίξω το στόμα μου του Πέτρου Λαμπαδαρίου και θέση που θα την δούμε να επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Στο Και μετά το πνεύματό σου, έχουμε προς τον Κύριον και άξιον και δίκαιον, δεν παρατηρείται κάτι το καινοφανές. Έχουμε καθαρά χρήση κλασικών μελισματικών θέσεων, κινούμενων στα παραδοσιακά πλαίσια της μέσης φωνητικής κλίμακας. Στον Επινίκιο Ύμνο, για πρώτη φορά έχουμε κίνηση της μελωδίας στην αντιφωνία του ήχου σταδιακά, διατρέχοντας την κλίμακα από τη βάση του ήχου μέχρι την αντιφωνία, δίνοντας έμφαση στο Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Στη συνέχεια, με χρήση μόνο του πενταχόρδου συστήματος, κινείται ομαλά με χαρακτηριστικά τον φθόγκο ζώνα δεσπόζει, καταλήγοντας ομαλά στη βάση του ήχου. Στον Σολιστικό Ύμνο σε Υμνούμεν, ενώ θα μπορούσε να πει κανείς βάση του μικρού βίντεο που προηγήθηκε της εισηγήσεως, όπου είδαμε τον εν λόγω πρωτοψάλτη να ερμηνεύει τον ύμνο αυτό σε ήχο πρώτο ναού ή πρώτο δίφωνο, προσθέτοντας νεοφανείς, νεωτεριστικές, πρωτοφάνταστες θέσεις, καθώς και θέσεις εξωτερικής ανατολίτικης μουσικής, ότι θα μελοποιούσε κάτι το αντίστοιχο ως σολιστικός ύμνος που είναι. Παρ' όλα αυτά, παρατηρούμε ότι ούτε υπέρβαση στην αντιφωνία δεν έχουμε, παρά μονάχα κίνηση στα πλαίσια της παραδοσιακής φωνητικής κλίμακας, φτάνοντας μέχρι τον άνω νη, κάνοντας και εδώ χρήση του πενταχόρδου συστήματος, τονίζοντας τα σημεία ευχαριστίας και εικαισίας στο πρόσωπο του Κυρίου, στο Σι ευχαριστούμεν και στο Κεδαιώμεθά σου, καταλήγοντας στη συνέχεια στο βάση του ήχου.
Και φτάνουμε τέλος στο άξιο νεστή, τον θαυμάσιο αυτό ύμνο αφιερωμένο στην Παναγία, ο οποίος άρχεται κοντά στην αντιφωνία του ήχου. Η μελωδία κινείται στις γραμμές του λεγέτων αναδεικνύοντας όλα τα στοιχεία του, καθώς και το τραγουδιστικό του ύφος, χωρίς να παρουσιάζονται αλλαγές και εδώ σε άλλους ήχους, κάνοντας τελικές καταλήξεις στον βου και εντελείς στους δί και ζώ. Χρήση του πενταχόρδου συστήματος γίνεται μόνο μία φορά και η μελωδία φθάνει μέχρι την αντιφωνία χωρίς να ξεπερνά αυτή. Στη συνέχεια θα δούμε και εδώ κάποιες θέσεις, συγκριτικές θέσεις, τις οποίες έχω πάρει από τις καταβασίες «Ανοίξει το στόμα του Πέτρου Πελοποννησίου» και του Πέτρου Βυζαντίου αντίστοιχα, από τον Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών, καθώς και από τις καταβασίες «Θείο Καλυφθής». Εδώ μία θέση όπου βλέπουμε τη χρήση του πενταχόρδου συστήματος, που έχουμε στη σύντομη καταβασία του Βυζαντίου και το ίδιο βλέπουμε στο Έλεον Ειρήνη, στο Θυσίαν Ενέσιος. Μία δεύτερη θέση είναι η αργή καταβασία του Πελοποννησίου, από την αργή καταβασία του Πελοποννησίου, και την ίδια θέση, εν μέρη προσωμιάζουσα βέβαια θέση θα έλεγα, συναντάμε στο Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Μία τρίτη θέση είναι από το Λόγον Αγαθών του Χρουμουζίου, το Αλληλούια, και στο Σεϊμνούμεν, όχι συγγνώμη, εδώ ήταν που απλά είναι προσωμιάζουσα η θέση, όχι στο προηγούμενο. Μία τέταρτη θέση, όπου εδώ βλέπουμε ότι άρχεται όπως από τον Πολυέλαιο του Χρουμουζίου, από το Διατού το Ευλογήσωσε, το χέρι των απελπισμένων, ότι την ίδια θέση ακριβώς βλέπουμε και στο Άξιο Νεστή. Μετά από τις καταβασίες, τις αργές, άναξαν άκτων κυλασμός ημίν Χριστέ, βλέπουμε του Ιωάννη Πρωτοψάλτη, βλέπουμε την ίδια θέση να υπάρχει στον επινίκιο ύμνο στο Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Πάλι από την αργή καταβασία του Ιωάννου Πρωτοψάλτου, στον ημερτές εξέπεμψας, από την αργή καταβασία άναξαν άκτων, πάλι από τον επινίκιο ύμνο, μία ίδια θέση, θα μπορούσαμε να πούμε. Και φτάνοντας στο τελευταίο παράδειγμα που έχω, από τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη, από τις αργές καταβασίες άναξαν άκτων και το χέρι σάνασα, βλέπουμε την ίδια θέση σε πιο συντετιμημένη μορφή και κάτω από τον εν λόγω πρωτοψάλτη μία προσωμιάζουσα θέση από τον ύμνο σε υμνούμεν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι ο Κυργιζής Δασκαλούδης ως μονοδός έχει εισαγάγει ένα διαφορετικό ψαλτικό ύφος λόγω της εξαίρετης ποιότητας φωνής και έχοντας ελευθερία στην ερμηνεία, ψαλτική έκφραση, ερμηνεία που εκφράζεται με στοιχεία εξωτερικής μουσικής στα βυζαντινά μέλη. Ως μελουργός όμως, από την ανωτέρω έρευνα μπορεί να δει κανείς την ενσυνείδητη και συστηματική εφαρμογή των ιδιωμάτων των στοιχείων των ήχων που κάνει στις συνθέσεις, στηριζόμενος στην προφορική μακραίωνη παράδοση, αλλά και δηλώνοντας έτσι την μεταποιητική ικανότητα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να κλείσω με μία φράση του δασκάλου μου. Η βυζαντινή εκκλησιαστική μας μουσική χρειάζεται απλές συνθέσεις, αλλά μεγαλοπρεπείς εκτελέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.